Το ζητούμενο είναι ότι την περίοδο που θα ακολουθήσει θα ενταθούν διάφορα σενάρια για το τι θα συμβεί στην κυβέρνηση. Θα ενταθεί αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι ο λαός, οι εργαζόμενοι, να μην δείξουν καμία ανοχή προσμένοντας αν θα βγει κάτι θετικό από όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί έχουν πείρα ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι καθοριστικό τώρα να οργανωθεί πάλι απέναντι στην κατάσταση που αυτή τη στιγμή βιώνουν, γιατί εδώ συζητάμε για τις κόντρες μέσα στην κυβέρνηση, για μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συζητάμε όμως το διατάφτα, ότι συμφωνούν σε ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο που αυτή τη στιγμή έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύεται ότι θα το ακολουθήσει και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά λέει με, τον κύριο Καμένο, για παράδειγμα. Είναι θετικά τα μέτρα, για παράδειγμα, την αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορούμε να δούμε τα μέτρα συγκεκριμένα ένα-ένα, με παραδείγματα. Ναι. Να φέρουμε ορισμένα ζητήματα. Είδαμε την κακοκαιρία που υπήρξε αυτή την περίοδο. Το πετρέλαιο είναι πανάκριβο. Το να θερμανθεί η λαϊκή οικογένεια στις περιοχές που πλήττονται, και όχι μόνο τώρα, αλλά γενικότερα, μια οικογένεια πρέπει να δώσει πάνω από 2.500 ευρώ το χρόνο με ένα επίδομα θέρμανσης που μόλις θα φτάσει στα 400 ευρώ, που κατέβασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα 206 εκατομμύρια ευρώ στα 57,5. Ένα παράδειγμα. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι στον κατώτατο μισθό, ότι αυτό γίνεται με εφαρμογή μνημονιακού νόμου, που θα διαμορφώνει το κατώτατο σου μισθός με βάση το αν το επιτρέπει η οικονομία, που σημαίνει αν το επιτρέπει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Δείτε ένα χαρακτηριστικό ακόμα παράδειγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι που βρίσκονται στις λίστες με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 1,8 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται άμεσα υπό τον κίνδυνο να βρεθούν σε αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, ο λαός, και πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα για την οργάνωση του αγώνα. Και μέσα σε αυτά τα άμεσα μέτρα, για να αντιπαρατεθούμε σε αυτή την κατάσταση, για να διεκδικήσουμε πραγματικά αυτό που σήμερα έχουμε ανάγκη, είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Είναι η αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις εκλογές που έρχονται μπροστά μας όλη αυτή την περίοδο. Η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία έχει μονοπολίσει το πολιτικό προσκήνιο τις προηγούμενες 24 ώρες, τις προηγούμενες ημέρες, δίνει τροφή στην αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ισχυρότερων κομματικών πόλων, εννοώ του κυβερνητικού και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτή την θέση? Κοιτάξτε, καταρχάς, ίσως θα έχετε δει και την ανακοίνωση που έβγαλε το κόμμα σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Πρόκειται για μια τραγελαφική κατάσταση. Από τη μια μεριά, μάρτυρες οι οποίοι ήταν ήρωες για την κυβέρνηση τώρα αφορίζονται. Αυτούς που κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία τώρα τους υιοθετεί. Και πρόκειται για μια αντιπαράθεση, όπως είπατε σωστά, η οποία όμως κρύβει την πραγματική ερώτηση. Και ποια είναι η πραγματική ερώτηση? Τι φταίει για όλες αυτές τις υποθέσεις τύπου Νοβάρτης? Τι είναι αυτό που βγάζει αυτή τη δυσοσμία? Και είναι η σαπίλα της εμπορευματοποίησης της υγείας και του φαρμάκου. Γιατί μιλάμε για έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να είναι υπηρεσίες και προϊόν, το φάρμακο, κοινωνικό αγαθό, και παρόλα αυτά διαγωνίζονται, ανταγωνίζονται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πρωτύτερα, όλοι διαγωνίζονται για το ποιος θα ενισχύσει την κερδοφορία αυτών των επιχειρηματικών ομίλων που κάνουν το φάρμακο και την υγεία πανάκριβο αγαθό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα, αυτό είναι που βγάζει στην επιφάνεια τέτοιες υποθέσεις τύπου Νοβάρτης. Και να πούμε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει και είχε πει ότι είναι ανάγκη η επωνυμία των μαρτύρων. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί και οι δύο συνομιλητές αναφέρθηκαν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε πει εξ αρχής ότι πρόκειται για μια τρομερά επιζήμια συμφωνία, τόσο για τον ελληνικό λαό όσο και για τον λαό της γείτονας χώρας. Το ζητούμενο είναι η νατοϊκή επέκταση στα Βαλκάνια και ταυτόχρονα μια σειρά άλλοι τροτισμοί που διατηρούνται, για τη γλώσσα, το ζήτημα της εθνικότητας. Και επιτρέψτε μου να φέρουμε ένα παράδειγμα
για το τι σημαίνει ΝΑΤΟ στην περιοχή, τι σημαίνει εμπλοκή της χώρας μας, βεβαίως, τι σημαίνει εμπλοκή της χώρας μας στον ανταγωνισμό ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στη Ρωσία για τα συμφέροντα όλης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Μία από τις τεχνικές εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, που χρησιμοποιεί η Τουρκία για να κλιμακώσει την ένταση και την επιθετικότητά της είναι ότι δεσμεύει περιοχές στο Αιγαίο με ναύτεκτους, το γνωρίζετε πολύ καλά, οι οποίες ανήκουν στα κυριαρχικά εδάφη, χωρικά ύδατα της χώρας μας. Μία τέτοια ήταν και πριν λίγες μέρες για τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου, όπου παράτυπα πραγματοποιούσε ναυτική άσκηση. Σε αυτή τη ναυτική άσκηση συμμετείχε αντιτορπιλικό του 6ου στόλου των ΗΠΑ, το USS Porter, το οποίο ουσιαστικά έδωσε άλοθη, νομιμοποίησε τις συγκεκριμένες παράτυπες ενέργειες της Τουρκίας και δημιούργησε και ένταση. Άρα, το μεγάλο ζητούμενο... Νομίζω ότι αυτό ήταν της Μονταζιέρας. Δεν νομίζω. Το μεγάλο ζητούμενο είναι λοιπόν, γιατί έχουν δημοσιευτεί και φωτογραφίες για το συγκεκριμένο, το ζητούμενο λοιπόν ότι να μία απόδειξη το τι πάει να πει η ΝΑΤΟ και διασφάλιση στην περιοχή.